είμαστε σε κινητοποιήσεις εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Από κοινού με τους φοιτητές και με τα μέλη ΔΕΠ του ΑΠΙΘΙΤΑ, αλλά και σαν Ομοσπονδία έχουμε προκηρύξει αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις. Έχουμε αναπτύξει μια πολύ δυναμική αγωνιστική δραστηριότητα προκειμένου να αποτρέψουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού, του εκτρώματος θα λέγαμε, το οποίο σήμερα θα ψηφιστεί μέσα στη Βουλή. Η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια μεθοδεύει μέσα από προσπάθειες που οργανώνει να φτάσει στο σημείο αυτό σήμερα, καταστατηγώντας το άρθρο 16 του Συντάγματος και να ψηφίσει ένα νόμο ο οποίος ουσιαστικά υπονομεύει κέρια το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο που δυσφημείται όλα αυτά τα χρόνια επί τούτου, γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό, ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο το οποίο υποστελεχώνεται, ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο το οποίο δεν έχει τα κονδύλια τα οποία απαιτούνται για να μπορέσει να αναπτύξει τη δραστηριότητά του, την επιστημονική, την έρευνα κτλ. Δεν υπάρχει μέρημνα φοιτητική για τους φοιτητές. Ξέρουμε ότι δεν επαρκούν ούτε τα δωμάτια που διαθέτει για τους φοιτητές που έχουν ανάγκη. Δεν διαθέτει πραγματικά τις υποδομές αυτές που απαιτούνται για να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι ένα πανεπιστήμιο δημόσιο το οποίο έχει αφαιθεί στη μοίρα του. Παρά τα αυτά, στέκεται σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Θεωρούμε τώρα ότι με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο θα δημιουργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα λεγόμενα, θα χειροτερέψει η κατάσταση στα δημόσια πανεπιστήμια. Θα δημιουργηθεί ένας ανταγωνισμός ο οποίος θα είναι σε βάρος του Δημόσιου Πανεπιστήμιου, με την έννοια ότι ο προσανατολισμός της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση αυτών των ιδιωτικών πανεπιστημίων, με σκοπό να, και έχοντας μια κερδόα λογική, αυτό που λένε περί μικροδοσκοπικών κτλ. Είναι για παραπληροφόρηση. Σε καμιά περίπτωση κανένας ιδιώτης δεν θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία χωρίς να έχει κέρδος, χωρίς να θέλει να κερδοσκοπήσει. Αυτό είναι σαφές. Είναι ένα έκτρωμα κυριολεκτικά. Βλέπουμε δηλαδή ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο, αγνοώντας την βασική διάταξη του Συντάγματος που λέει στο άρθρο 16 ότι αποκλειστικά η εκπαίδευση, η τριτοβάθμια, παρέχεται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αγνοεί τα πάντα και έχει φτάσει στο σημείο να ψηφίζει αυτό το νομοσχέδιο, σαρώνοντας κυριολεκτικά, καταστρατηγώντας, κουρελιάζοντας το ίδιο το Σύνταγμα.